Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας στο στούντιο την επικεφαλής της Πλοίωσης Ελευθερίας, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Την οποία θα υποδεχθούμε σε λίγα λεπτά, κυρίες και κύριοι, για να ανοίξουμε τη βεντάλια της επικαιρότητας, με συγχωρείτε, διότι τελευταία η Πλοίωση Ελευθερίας έχει αναδείξει ορισμένα θέματα. Μάλιστα, σήμερα η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε λουκία και συνάντηση με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, την κυρία Σακελαροπούλου, η οποία θα μας τα πει και ήδη αργότερα ασφαλώς. Της αρνήθηκε να δοθούν στη δημοσιότητα τα πρακτικά από εκείνη τη συνάντηση, κυρίες και κύριοι, των πολιτικών αρχηγών μετά το δημοψήφισμα, το θυμάστε όλοι, του 2015, και πριν τότε το οικονομικό επιτελείο πάει στις Βρυξέλλες για να επιστρέψει με τα μέτρα, πριν ακόμη δηλαδή οδηγηθούμε στις εκλογές. Η κυρία Σακελαροπούλου απάντησε στην κυρία Κωνσταντοπούλου πως τα πρακτικά του Συμβουλίου των Αρχηγών το 2015 είναι απόρριτα και δεν μπορούν να δημοσιευθούν. Θα τα συζητήσουμε φυσικά όλα αυτά με την κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά πρώτα απ' όλα, πριν από όλα αυτά όμως, ας δούμε ένα μικρό βιντεάκι, γιατί η κυρία Κωνσταντοπούλου ισχυρίζεται ότι κάνει αντιπολίτευση, και να δούμε αυτό το βίντεο που τα λέει όλα. Βρισκόμαστε στη Βουλή, εδώ που δίνουμε τις μεγάλες μάχες, τις μάχες της αντιπολίτευσης, τις μάχες για τον κόσμο, τις μάχες για το δίκιο, τις μάχες για σένα. Κάνουμε αυτό το βίντεο για την έναρξη του νέου μου καναλιού στο TikTok, που το ζητάγατε καιρό. Η διεύθυνση είναι Zoe Constant. Ανοίγουμε το κανάλι για την έναρξη της νέας μας καμπάνιας, όπου δείχνουμε τι σημαίνει αντιπολίτευση. Τι σημαίνει πραγματική αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση υπεράσπισης. Αληθινή αντιπολίτευση. Για σένα. Μπορούμε όμως τώρα, νομίζω, να υποδεχθούμε την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία καλωσορίζουμε στο Κόντρα 24. Τι κάνετε? Ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ. Είμαι πολύ καλά, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ. Χαίρομαι που είμαστε μαζί. Είδα ότι δείξατε και το βίντεο πρώτο, μας για το TikTok. Από το TikTok. Επαγγελματική δουλειά είναι, κυρία Κωνσταντοπούλου. Η αλήθεια είναι, κοιτάξτε, ότι έχουμε τον καλύτερο. Αργήσατε όμως λίγο, κυρία Κωνσταντοπούλου. Σας περιμέναμε πιο νωρίς στο TikTok, έχω την αίσθηση. Το καλό πράγμα αργεί να γίνει. Αλήθεια είναι αυτό. Είναι κομμάτι μιας καμπάνιας πάρα πολύ φρέσκιας, πάρα πολύ άμεσης που κάνουμε, για να δείξουμε τι πραγματικά είναι η αντιπολίτευση, αυτό το οποίο ο πολίτης επιζητεί απεγνωσμένα. Και που ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι δεν έχει. Συγγνώμη που σας διακόπτω. Ο κύριος Μητσοτάκης ξέρει ότι έχει και ξέρει ποια είναι η πραγματική αντιπολίτευση. Εμείς αυτό το δείχνουμε καθημερινά, το καταγράφουμε, και μέσα από αυτή την φοβερή καμπάνια που την εμπνεύστηκε ο Διαμαντής ο Καραναστάσης, που πάρα πολλά πράγματα κάνει πίσω από τα... από τις κουρτίνες και τα παρασκήνια και βγαίνουν μπροστά στη συνέχεια, δείχνουμε ποια είναι η πραγματική αποτύπωση μιας αληθινής αντιπολίτευσης, που την ονομάσαμε αντιπολίτευση υπεράσπισης προεκλογικά. Την υποσχεθήκαμε στον κόσμο ότι θα είμαστε εκεί για να σας υπερασπιστούμε. Το υλοποιήσαμε όλο αυτό το διάστημα των 15 μηνών που είμαστε στη Βουλή, καταγράφοντας ένα διαφορετικό αποτύπωμα. Και κάναμε αυτή την αντιπολίτευση που έλειπε, αυτή την αντιπολίτευση που τη φοβούνται, γιατί την αντιπολίτευση πρέπει να τη φοβάται η κυβέρνηση. Δεν μπορεί η κυβέρνηση να είναι καθησυχασμένη ότι δεν θα γίνει και τίποτε. Συγκροτήσαμε λοιπόν και συγκροτούμε με πάρα πολλή δουλειά, συνεχή παρουσία και ανυποχώρητη υποστήριξη των αιτημάτων και των δικαιωμάτων των πολιτών, αυτό που οι πολίτες δικαιούνται για την υπεράσπισή τους. Κυρία Κωνσταντοπούλου, στο πλαίσιο αυτής της αντιπολιτευτικής τακτικής, την οποία περιγράφεται, ήταν και το αίτημά σας προς την κυρία Σακελαροπούλου, ώστε να δοθούν στη δημοσιότητα 9 χρόνια μετά τα πρακτικά εκείνης της συνάντησης των πολιτικών αρχηγών μετά το δημοψήφισμα. Σωστά. Και ήταν ένα αίτημα που θεωρώ ότι εκπροσωπεί συνολικά την ελληνική κοινωνία, τους ανθρώπους που ψήφισαν κατά 62% όχι. 62% ψηφίσαμε όχι, και ναι, να είχα ψηφίσει βέβαια. Το να γίνει σεβαστή η λαϊκή ετιμιγορία, το να υλοποιηθεί η λαϊκή εντολή, είναι ζήτημα δημοκρατίας, ό,τι και αν έχεις ψηφίσει. Και πιστεύω ότι και οι άνθρωποι που ψήφισαν ναι,
και που στη συνέχεια είδαν τι είναι το ναι, γιατί το εφάρμοσε ο Τσίπρας και δεν το ήθελαν καθόλου, αλλά πρωτίστως εκείνοι που έδωσαν την εντολή του 62% έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν τι έγινε την επομένη και πώς η εντολή τους καταστρατηγήθηκε, πώς η εντολή τους, το όχι, αυτό το περίτρανο, παραβιάστηκε, γιατί η απαρχή αυτής της παραβίασης ήταν το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών που συγκλήθηκε αμέσως με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος, με πρωτοβουλία του τότε Πρωθυπουργού που έλεγε ότι θα πρέπει οι πολίτες να μου κάνουν νοήματα διάφορα, δεν λέω καλά πράγματα. Διότι αποκλείται να σταματήσω να τα λέω. Όχι, δεν είναι για αυτό τα νοήματα. Είναι εδώ δικά μας θέμα σκηνοθεσία. Πλατών, κύριε Κωνσταντοπούλου, μην ανησυχείτε καθόλου. Εμείς εδώ δεν λογοκρίνουμε και δεν φημώνουμε. Το ξέρετε καλά. Δεν ανησυχώ. Θα ήθελα όμως, επειδή είχαμε διάφορες περιπέτειες μέχρι να ξεκινήσει εδώ η εκπομπή, να πω το εξής. Το Συμβούλιο αυτό πολιτικών αρχηγών συγκλήθηκε με πρωτοβουλία Τσίπρα, με παρέμβαση Παυλόπουλου, ανακοινώθηκε την ίδια τη μέρα του δημοψηφίσματος και είχε ως στόχο τη διαχείριση του αποτελέσματος. Είναι πάρα πολύ ξεκάθαρο ότι συνδέεται με την δημοκρατική διαδικασία, με την ψήφο των πολιτών και οδήγησε στην αναστροφή της ψήφου αυτής, στην ανατροπή της. Εσείς, επειδή είστε και νομικός, βεβαίως, μιλάτε για την ανάγκη να μάθει ο κόσμος τι συνέβη, τι υπόθηκε σε εκείνο το Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών πριν από 9 χρόνια. Θεωρείτε με τη νομική σας ιδιότητα ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορεί να προέκυπταν και να είχαν και τέτοιου τύπου ενδιαφέρον ποινικό που θα μπορούσαν να ελεγχθούν διεχομένως από κάποια επιτροπή της Βουλής? Θεωρώ ότι αυτό το οποίο έγινε ήταν μια τεράστια προδοσία. Προδόθηκε η εμπιστοσύνη και η εντολή των πολιτών. Αυτό έγινε πίσω από κλειστές πόρτες σε μια συνεδρίαση στην οποία συμμετείχε και ο τότε Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο τότε Πρωθυπουργός και οι λοιποί αρχηγοί, εκ των οποίων ο μοναδικός που είναι και σήμερα αρχηγός είναι ο κύριος Κουτσούμπας, αρχηγός του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο οποίος ρητά δηλώνει ότι ζητάει και αυτός τη δημοσιοποίηση των πρακτικών. Και θεωρώ ότι 9 χρόνια μετά δεν υπάρχει κανένα πρόσχημα, καμία δικαιολογία για να μην μάθουν οι πολίτες τι υπόθηκε σε αυτή τη συνεδρίαση. Με ποιον τρόπο θα επιμείνετε τώρα, κύριε Κωνσταντοπούλη, τι θα κάνετε? Κοιτάξτε, η επιστολή της Προέδρου της Δημοκρατίας δεν είναι μια επιστολή αληθινά απορριπτική. Μου εκθέτει κάποιες σκέψεις και λέει ότι καταλήγει λέγοντας επιλέξει. Θεωρώ ότι δεν είναι δυνατή η δημοσίευση των σχετικών πρακτικών, εκθέτοντας ένα σκεπτικό. Κάποια επιχειρήματα. Είναι άλλα τα επιχειρήματα αυτά από αυτά που συζητήσαμε όταν πραγματοποίησα το επίσημο διάβημά μου και είναι άλλα τα επιχειρήματα αυτά και από αυτά που υπόθηκαν όταν έγινε η διαδικασία στο Προεδρικό Μέγαρο στην επέτειο των 50 ετών από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας. Τότε αυτό το οποίο λεγόταν είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει συνένεση των παρόντων. Αυτό δεν θα μπορούσε σε καμία περίπτωση να ισχύσει. Δεν μπορεί να δεχθούμε ότι πρόσωπα που έχουν αφυπηρετήσει και είναι πια ο Μεν Παυλόπουλος απλός πολίτης, ο Δε Τσίπρας βουλευτής άφαντος του ΣΥΡΙΖΑ και κάποιοι άλλοι έχουν διάφορες ιδιότητες, έχει αποβιώσει η Φόφη γεννηματά, δεν θα μπορούσε ποτέ, ακριβώς, δεν θα μπορούσε ποτέ αυτά τα πρόσωπα να έχουν δικαίωμα βέτο σε ένα τόσο σημαντικό περιεχόμενο. Τώρα, η Πρόεδρος Δημοκρατίας λέει ότι εφαρμόζει αναλογικά μια συνταγματική διάταξη που ίσχυε μέχρι το 1986 και που πια δεν ισχύει, έχει καταργηθεί, και ότι επειδή ήταν απόρριτα τα πρακτικά του Εθνικού Συμβουλίου μέχρι το 1986, πριν 40 χρόνια δηλαδή, αναλογικά θα πρέπει να θεωρηθούν απόρριτα και τα πρακτικά αυτού του Συμβουλίου. Αυτό δεν ισχύει. Ό,τι ο νόμος θέλει να ορίσει και να καθορίσει ως απόρριτο, το ορίζει και το καθορίζει ως απόρριτο και τα πρακτικά του Συμβουλίου αυτού δεν ορίζονται ως απόρριτα. Για να προλάβουμε, κυρία Κωνσταντοπούλου, να συζητήσουμε και άλλα θέματα, εγώ θέλω λίγο να πιαστώ από μία έκφραση που είπατε για τον κύριο Τσίπρα, που τον χαρακτηρίζει
συνεδρίσατε βουλευτή άφαντο. Πολλοί αυτή τη στιγμή περιμένουν εναγωνίως και το λένε και δημόσια την επιστροφή του κυρίου Τσίπρα. Ακούμε κύκλους του κυρίου Τσίπρα, ακούμε διάφορες φωνές από το ΣΥΡΙΖΑ οι οποίες λένε αυτή τη στιγμή ότι ενδεχομένως μπορεί να ηγηθεί ενός νέου σχήματος ο κύριος Τσίπρας. Εσείς θέλω να μου πείτε πού τον έχετε ζήσει από μέσα, ποια είναι η άποψή σας για όλα αυτά που ακούγονται αυτή τη στιγμή. Καταρχάς, εγώ θέλω να σας πω ότι είμαι εδώ ως η μοναδική γυναίκα αρχηγός κοινοβουλευτικού κόμματος και όχι ως σχολιάστρια ενός απελθόντος, άφαντου, πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος σας διαβεβαιώ ότι όσο είμαι εγώ εδώ δεν θα επιστρέψει. Διότι ακριβώς δεν μπορεί, ούτε αντέχει, να αντιπαρατεθεί για αυτά που έκανε, για τον τρόπο με τον οποίο κατέστρεψε πραγματικά ένα κόμμα που είχε άλλη προοπτική. Όσα σήμερα γίνονται σε αυτό το κόμμα είναι τα επίχειρα και η βραδιφλεγής συνέπεια των δικών του επιλογών, ότι επέλεξε και εκείνος και η ΣΥΝ αυτό την καρέκλα αντί για την κοινωνία. Και αυτή τη στιγμή το επίδικο είναι αυτό το οποίο ο κόσμος καταγράφει, ότι δηλαδή πια έδειξαν και τα πρόσωπα και τα κόμματα, φάνηκε ο καθένας από τι είναι φτιαγμένος, φάνηκε ο καθένας που το πήγαινε και φάνηκε και ποια είναι εκείνη η δύναμη και εκείνα τα πρόσωπα που παρέμειναν σταθερά, που δεν αγάπησαν την καρέκλα, που μόχθησαν και μοχθούν για τους πολίτες και που τους υπερασπίζονται. Ναι. Γιατί εγώ είμαι και σήμερα εδώ, λέω αυτά τα οποία έλεγα και τα υπερασπίζομαι και πια δεν υπάρχει αντίκρουση, ενώ κάποιοι άλλοι, αφού έφαγαν με χρυσά κουτάλια, τώρα ψάχνουν τρόπο επιστροφής στο μέλι. Να επιστρέψουμε λίγο στα της αντιπολίτευσης. Είχατε καταθέσει μια ερώτηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Χατζηδάκη, αναφορικά με το γεγονός ότι παρακολουθεί το από τις μυστικές υπηρεσίες. Βέβαια. Ως στόχος 50-46 σε. Αν θυμάμαι καλά. Σας έδωσε μια απάντηση στην οποία δηλώνει αναρμόδιος να απαντήσει. Είναι ένα τεράστιο θέμα, κύριε Αραβαντινέ, το γεγονός ότι έχουμε να δούμε τον κύριο Χατζηδάκη στη Βουλή από 31 Ιουλίου. Σας θυμίζω ότι 30 Ιουλίου δημοσιοποιήθηκε το πόρισμα σκάνδαλο, το πόρισμα πρόκληση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, και όχι αυτό το πόρισμα, αλλά ένα δελτίο τύπου, ένα ανακοινωθέν επί του πορίσματος, που έβγαλε η εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, η κυρία Αδηλίνη, λέγοντας ότι όποιος παρακολουθεί το από την ΕΥΠ, καλώς παρακολουθεί το, ότι η ΕΥΠ... Άρα ήταν επικίνδυνος για την εθνική ασφάλεια ο κύριος Χατζηδάκης υπό αυτή την έννοια. Αυτό σημαίνει ακριβώς αυτή η αιτίαση της κυρίας Αδηλίνη. Με βάση λοιπόν αυτό, σας θυμίζω ότι εμείς επιχειρήσαμε να προκαλέσουμε πρόσκληση της κυρίας Αδηλίνης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μάλιστα συμπράξαμε 5 αρχηγοί της αντιπολίτευσης καταθέτοντας όμοια αιτήματα για σύγκληση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, και ήταν πάρα πολύ θετικό ότι σε αυτή την πρόταση που αμέσως εγώ κατέθεσα στην Ολομέλεια της Βουλής όταν ήρθε ο κύριος Γεωργιάδης για να λέει ότι πρέπει να ζητήσουμε συγγνώμη όσοι καταγγέλαμε τις υποκλοπές. Στην πρόταση λοιπόν που κατέθεσα αμέσως ανταποκρίθηκαν τα κόμματα αυτά και οι αρχηγοί τους, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Νέα Αριστερά και η Πλεύση Ελευθερίας βεβαίως της οποίας ηγούμε. Ακολούθησαν και άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης και τελικώς υποχρεώθηκε η κυβέρνηση να συγκαλέσει την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, αλλά να την κλείσει άρον-άρον για να μην κληθεί η κυρία Αδηλίνη. Τώρα έχουμε το άλλο, το άλλο επεισόδιο, που είναι ότι καλείται ο κύριος Χατζηδάκης σε ερώτηση που του κάνω εγώ με την ιδιότητά του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών να μου απαντήσει. Ακούστε τι τον ρωτάω. Είστε σε θέση να γνωρίζετε σήμερα τους λόγους της παρακολούθησής σας και των επικοινωνιών σας ως υπουργός του κρίσιμου Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με τη σημερινή του ιδιότητα. Σε ποιες θεσμικές ενέργειες έχετε προβεί ή πρόκειται να προβείτε ώστε να τεκμηριωθεί ότι ουδέποτε αναπτύξατε κινδυνόδη δράση για την εθνική ασφάλεια και τα συμφέροντα της χώρας όπως σας αποδίδεται.
ποια τα ευρήματα της παρακολούθησής σας και πώς διασφαλίζετε σήμερα ότι λόγω της παρακολούθησης αυτής δεν έχετε καταστεί ευάλωτος ως εκβιαζόμενος υπουργός. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί για να θωρακίσετε τους πολίτες και το δημόσιο συμφέρον. Σε αυτές λοιπόν τις ερωτήσεις που είναι στην καρδιά του ζητήματος των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων και του αν έχουμε παρακολουθούμενο και εκβιαζόμενο πολιτικό προσωπικό, ο κύριος Χατζηδάκης αντί να έρθει να απαντήσει, δεν εμφανίστηκε και μου διαμηνήθηκε μέσω των υπηρεσιών της Βουλής και του Προεδρεύοντος σήμερα στην Ολομέλεια ότι δεν θα απαντήσει λόγω αναρμοδιότητας. Σκεπτείστε να κάνετε και άλλες τέτοιες ενέργειες, γιατί θυμόμαστε για παράδειγμα ότι από την ΕΕ παρακολουθεί το τότε και η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Πράγμα για το οποίο επίσης δεν έχουμε απαντήσεις. Ο τέος αρχηγός ΓΕΘΑ και ο τέος αρχηγός ΓΕΣ. Πολύ σωστά, και παρακολουθούνταν και άλλα πρόσωπα. Και παρακολουθούνταν επίσης από το Predator και σειρά ακόμη υπουργών, όπως ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Πλεύρης, ο κύριος Κικίλιας και ούτω καθεξής. Προφανώς εμείς δεν θα το αφήσουμε έτσι. Αυτό σας θυμίζω ότι την προηγούμενη Τετάρτη πραγματοποίησα επίσημη επίσκεψη και συνάντηση με τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ, της Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών, τον κύριο Ράμο. Εκεί έχουμε άλλο φαινόμενο. Ζήτησε ο ίδιος ο κύριος Ράμος να ενημερώσει την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και του απάντησαν τότε, πριν μπει όμως η πλεύση ελευθερία στη Βουλή, πριν 2 χρόνια έχει γίνει αυτό, ότι ουδής εμφανίζεται αυτόκλητος στη Βουλή. Πολύ ωραία. Έχουν περάσει όμως 2 χρόνια και η Βουλή έχει υποχρέωση να ακούσει την Αρχή Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών. Και είναι αυτό μία ακόμη ενέργεια που δρομολογούμε, να ζητήσουμε δηλαδή, το έχουμε ήδη κάνει από το Σεπτέμβριο του 2023 και επανερχόμαστε, την κλίση του Προέδρου της Επιτροπής, Αρχής Διασφάλισης του Απορρίτου των Επικοινωνιών στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Μάλιστα. Κυρία Κωνσταντοπούλου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Εγώ υπόσχομαι ότι θα ανανεώσουμε το τηλεοπτικό μας ραντεβού για μια εκτενέστερη συνέντευξη, γιατί έχουν ενδιαφέρον αυτά τα θέματα. Τα θέματα τα οποία αναδεικνύει. Εγώ σας ευχαριστώ με την προϋπόθεση να μου βάλετε και φεύγω με την προϋπόθεση να μου βάλετε ένα από τα βίντεό μας της καμπάνιας μας. Αλλιώς θα φεύγω. Τεχνικά εύκολο. Αλλά την επόμενη φορά επιφυλασσόμεθα ότι θα παίξουμε όλα τα βίντεο. Να είστε καλά. Να είστε καλά.